Αν θέλαμε σε μια φράση να συνοψίσουμε το όλο έργο του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος στην Εκκλησία, θα χρησιμοποιούσαμε την έκφραση του Υμνοδού «Όλον συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας». Αποτελεί δηλαδή το Άγιο Πνεύμα τη συνεκτική δύναμη, τον χορέα και δημιουργό της ενότητος των πιστών και τη συγκροτήσεως του σε σώμα Χριστού. Η Εκκλησία, τη σύστασή της και διαχρονική παρουσία της μέσα στον κόσμο την οφείλει στο Άγιο Πνεύμα. Αυτός οποιεί, οικοδομεί, αυξάνει και τελειοποιεί το σώμα του Χριστού. Αυτόν με την ανακοινιστική του πνοή μεταδίδει τη νέα ζωή στα μέλη του σώματος του Χριστού. Με τη βούληση και κυριαρχική του εξουσία αποτελεί κοινή βούληση και εξουσία και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος διαμένει τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Διαιρούν η Δία εκάστο καθώς βούλεται. Αυτός είναι ο τελουσιουργός των Αγίων Μυστηρίων, τα οποία είναι τα μέσα και η άγωγή της Θείας Χάριτος. Η Δία πλη μέσα από τους οποίους μεταδίδεται ελεύθερα το ίδιο στους πιστούς. Επιπλέον αυτόν επιστατεί στη διατύπωση των δογμάτων της πίστεως πνέης της Συνόδους και κατευθύνει την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωπιός πνοή της Εκκλησίας, αλλά και στον κάθε πιστό ξεχωριστά ο αγαθός παράκλητος εργάζεται μέσα του με την παντοδύναμη χάρη, την άρτιστη δηλαδή ενέργειά του, προκειμένου ο άνθρωπος να καθαριστεί από την αμαρτία, να ανακαινιστεί, να αγιαστεί και να θεωθεί. Κάθε έννοια πνευματική ζωή είναι τελείως αδιανόητη, χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι που μας οικοδομεί και μας αυξάνει, εις άθμα τέλειος στα μέτρα της πνευματικής οριμότητας του Χριστού. Προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε, εάν δεν μας οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα. Μετάνοια δεν μπορούμε να έχουμε, εάν αυτό δεν νίξει την καρδιά μας. Αυτό χαρίζει τους αναλύτους τραγούς. Μέσα μας μία Θεία μέθη καθημιστική κοινωνία με τον Άγιο Θεό, τις ώρες προσευχής και της αυτίας. Το Πανάγιο Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Κατανοεί την ασθενειά μας, την αδυναμία μας, την πνευματική και έρχεται παράκλητος αγαθός και προσυνιστεί, παρακαλεί την καρδιά μας, την παρηγορεί, την ακουμπήσει, την αμώνει, την ορθία παράδοση, την κατόρθωση της αρετής. Αυτός της οδύνης μας, σωματικές ή ψυχικές, καλύβει μια υπερκόσμια παρηγοριά, ουράνια ανάπαυση και ειρήνη. Το Άγιο Πνεύμα τελικά χαρίζει τους καρπούς ορετής και της αγιότητος, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αυτό μας δίνει τον αναβόνα της μελούσης ζωής και μακαριότητας του Παραδείσου. Μια αίσθηση βεβαιότητας ότι θα μας αφήσει ο ουράνιος πατέρας μας, θα μας πάρει μαζί του, δικά του παιδιά είμαστε. Δια του Αγίου Πνεύματος η αγάπη του Θεού εξέχεται εν τις καρδίες ημών και αυτή η αίσθηση είναι που μας δίνει την κατά Θεόν παρησία και την ελπίδα της αθανασίας και αιωνίου ζωής. Και όλα αυτά ενεργεί τον ύψιστον και φοβερόν και παντοκρατορικόν πνεύμα τόσο διακροτικά και αθόρυβα μέσα στην Εκκλησία και μέσα μας που να μην παίρνουμε είδηση την παρουσία Του. Ως φωνή άβρα λεπτής, ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα του Αγίου Πνεύματος μετά το βάπτισμα και το χρίσμα μας και όμως δυστυχώς δεν το κατανοούμε.
χρειάζεται να διαθέτει κανείς λεπτά πνευματικά αισθητήρια για να πιάσει να αντιληφθεί την παρουσία του και οπωσδήποτε η αμαρτία καθιστά ενεργά τα αισθητήρια αυτά. Πάντα χορηγεί το Πανάγιο Πνεύμα, τα πάντα κάθε προοδό μας στην πνευματική ζωή και έναν πόθο ασύγκραστο έχει να κατοικεί μέσα μας για να μας αλλοιώνει και να μας λαμβρύνει, να μας δοξάζει, να μας καθιστά θείους κοινωνούς φύσεως, θεούς κατά χάρη. Και εμείς ως ανταπόκριση σε όλα αυτά δύο πράγματα καλούμαστε να συνεισφέρουμε για να ελκύσουμε μέσα μας την ταπείνωση σύμφωνα με τον Κύριο ταπεινής δίδωση χάρη και την καθαρότητα της καρδιάς σύμφωνα με το μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεό ενόψονται και επιπλέον την ηκεσία μας την έντονη θερμή εκτελεί. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν. Μεταφόρου Θεού, πίσω.